Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε με την πρόεδρο του Αθλητικού Συλλόγου ΟΗΟΥ, την κυρία Αργυρό Σαντορινάκη. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη μας χαρά που έχουμε επευκαιρία των αγώνων που θα γίνουν αύριο και μεθαύριο της ομάδας με τον Απόλλωνα Νάξου και το Φιλότη. Και βρήκαμε την ευκαιρία έτσι να πούμε δύο πραγματάκια για την ομάδα. Καταρχάς, πες μας, πρόεδρε, πώς είναι. Νομίζω ότι από πέρσι τον Ιούλιο είσαι στο ηγετικό στέλεχος στην ομάδα. Θα ήθελα να μας πεις πώς τα βλέπεις στην αρχή τα πράγματα, πώς είναι η θέση του πρόεδρου, πόσο δύσκολη είναι και σε μια τέτοια ομάδα όπως είναι ο Αθλητικός Σύλλογος ΙΟΥ. Εντάξει, δύσκολα δεν ξέρω. Ακόμα δεν μπορώ να πω. Νομίζω ότι χρειάζομαι λίγο χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο να είσαι πρόεδρος. Καμιά φορά πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις που δεν μπορείς να τους ευχαριστήσεις όλους. Τέλος πάντων, δεν θα σταθώ όμως στον τίτλο του πρόεδρου. Θεωρώ ότι είμαστε μια καλή ομάδα με κοινό στόχο. Οπότε νομίζω ότι λειτουργούμε έτσι. Λειτουργούμε περισσότερο ομαδικά και όχι από μόνοι μου. Θα ήθελα να σταθώ βέβαια και στο γεγονός ότι ήρθατε στη θέση του κύριου Δημήτρη Τουρόλα, ενός πρόεδρου που έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ομάδα, πάρα πολλά χρόνια, και νομίζω ότι αυτό είναι, σας δίνει περισσότερο κίνητρο να συνεχίσετε αυτό το έργο που έκανε ο κύριος Ρόλας, έτσι. Έχω πει για τον κύριο Ρόλα, θα ξαναπώ, και αν μου ζητηθεί θα ξαναπώ και άλλη φορά, δεν θα το αρνηθώ. Ήταν ένας πάρα πολύ καλός πρόεδρος, ένας τρομερά υποστηρικτικός άνθρωπος. Αφιέρωσε πολύ από το χρόνο του για τον αθλητικό σύλλογο. Ήταν πολύ ενεργός, πολύ κοντά στους αθλητές και γενικότερα ήταν ένας άνθρωπος που τον εκτιμούσαν και σαφώς εμείς προσπαθούμε, πατώντας τα βήματά του, να συνεχίσουμε το έργο του. Για μας ήταν μια σημαντική απώλεια. Έπρεπε όμως να συνεχίσουμε και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Φαντάζομαι το να είσαι πρόεδρος σε μια ομάδα όπως είναι ο ΑΣΥΟΥ είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία θα πρέπει να τα γνωρίζει και ο κόσμος, να δει τι αντιμετωπίζει καθημερινά σε αυτή την ομάδα. Κοιτάξτε, προβλήματα υπάρχουν αρκετά. Ένα από τα βασικότερα προβλήματα είναι οι μετακινήσεις. Ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια με το COVID, αυτό δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Ήταν εξ αρχής δύσκολα, γιατί οι αγώνες γίνονται ως επιτοπλίστων τους χειμερινούς μήνες, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν προβλήματα με τα πλοία. Θεωρώ ότι το σημαντικότερο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει ένας σύλλογος, ένα αθλητικό σωματείο που βρίσκεται στις Κυκλάδες, είναι αυτό, είναι το πρόβλημα των μετακινήσεων. Είναι ένα πρόβλημα και πολυδάπανο και δύσκολο, γιατί τα δρομολόγια δεν βολεύουν πολλές φορές. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες το κάνουν ακόμα δυσκολότερο και γενικά πρέπει να προσπαθείς πολύ έτσι ώστε να μπορείς να ανταπεξέλθεις στις αγωνιστικές δραστηριότητες. Και πόσο μάλλον όταν η ομάδα του βόλεϊ αγωνίζεται, έχει ως έδρα την έδρα της Νάξου, είτε πολλές φορές πηγαίνει στο Δάπος για να αγωνιστεί σαν έδρα, να έχει το Δάπος στη Σαντορίνη. Αυτό ξαναεπαναφέρει το πρόβλημα βέβαια του κλειστού γυμναστηρίου, το οποίο νομίζω ότι είναι το α και το μέγα αυτή τη στιγμή στην ΙΟ, έτσι ώστε όταν έρθει τα παιδιά να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση στις αθλητικές δραστηριότητες. Σίγουρα. Αυτό θα λύσει πολλά προβλήματα. Πασχίζουμε γι' αυτό. Ο Δήμος πασχίζει. Έχουμε τις διαβεβαιώσεις ότι αυτό θα γίνει. Εγώ θεωρώ ότι μέσα στα επόμενα 2 χρόνια δεν θα πω θα έχει υλοποιηθεί, αλλά τέλος πάντων θα βρίσκεται σε έναν καλό δρόμο. Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι. Ναι, θα λύσει πολλά προβλήματα. Θα έχουμε πλέον έδρα στο νησί μας, οπότε θα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε καλύτερα. Φαντάζομαι ότι θα γίνει στο χρόνο που έχουμε προγραμματίσει. Και φυσικά να επενθυμίσουμε στον κόσμο ότι η Ίωση είναι ένα νησί το οποίο φιλοξενεί κάθε καλοκαίρι το beach volley. Φέτος θα έχουμε και το παγκόσμιο, θα είναι και το πανελλήνιο. Οπότε, όπως καταλαβαίνει όλος ο κόσμος, και εμείς η Ίωση θα έπρεπε εδώ και αρκετά χρόνια να έχει ένα κλειστό γυμναστήριο για να φιλοξενεί τα ίδια της τα παιδιά. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Όπως σας είπα, βρισκόμαστε σε καλό δρόμο και πιστεύω να γίνει. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια. Πιστεύω όμως ότι στα επόμενα 2 χρόνια θα έχει γίνει. Όσον αφορά τώρα το παγκόσμιο, φυσικά είναι ένα πολύ
μεγάλο αθλητικό event, το οποίο γίνεται στο νησί της Ίου. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Θα γίνει 23 Ιουνίου το Πανελλήνιο και 29 Ιουνίου το Παγκόσμιο, αν όλα βέβαια πάνε καλά. Σε αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε τη χορηγό, την κυρία Βασιλική Πετρίδου, η οποία το έχει πάρει προσωπικά αυτό το θέμα και κάνει ό,τι μπορεί για να, να φιλοξενούμε και το Παγκόσμιο και το Πανελλήνιο στο νησί της Ίου και στην παραλία του Μιλοπόδα. Πρόεδρε, οι θύνοντες του νησιού, ο Δήμαρχος, ο Δήμος, η τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκονται κοντά στην ομάδα. Είστε ευχαριστημένοι από αυτό? Ναι. Είμαστε ευχαριστημένοι. Εγώ προσωπικά, όσες φορές χρειάστηκε να σηκώσω το τηλέφωνό μου και να καλέσω το Δήμαρχο, πάντα ανταποκρίθηκε και σε ό,τι ζήτησα. Οπότε δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, γιατί πρέπει να λέω την αλήθεια. Ναι, η συνεργασία του Αθλητικού Συλλόγου με το Δήμο, τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες που είμαι εγώ, είναι άριστη. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη. Το καλοκαίρι, επίσης, να πούμε στον κόσμο ότι ο Σύλλογος προετοιμάζει αθλητικές δραστηριότητες στο νησί. Πείτε μας λίγο γι' αυτό. Ο Ιούνιος θα είναι ένας μήνας γεμάτος αθλητικές δραστηριότητες. Όπως σας είπα, έχουμε το Πανελλήνιο Beach Volley στις 23 Ιουνίου και στις 29 το Παγκόσμιο Beach Volley. Πριν από αυτό θα γίνει το Football Camp που γίνεται κάθε χρόνο, τα τελευταία 5 χρόνια στο νησί, με πολλές συμμετοχές από τα μικρά παιδιά που το ευχαριστούνται ιδιαίτερα και διασκεδάζουν πολύ. Τον Αύγουστο γίνεται το Basketball Camp και τα δύο είναι με τη βοήθεια της κυρίας Πετρίδου. Και αυτό γίνεται τον Αύγουστο τα τελευταία 12 χρόνια, δηλαδή αυτή η χρονιά θα είναι η 12η, οπότε καταλαβαίνετε ότι εφόσον έχει τόση διάρκεια, είναι μια αθλητική δραστηριότητα η οποία υποστηρίζεται από τα παιδιά. Υπάρχει υλικό δηλαδή, στο οποίο απευθυνόμαστε και μπορούμε να δουλέψουμε. Επίσης έχουμε τον Ομήριο Δρόμο για 5η συνεχόμενη χρονιά. 2 χρονιές δεν είχε γίνει λόγω COVID. Θα γίνει 4 Ιουνίου. Είναι αγώνες δρόμου 3, 10 και 21 χιλιόμετρων και πιστεύουμε, ευελπιστούμε σε πολλές συμμετοχές. Κλείνοντας, θα θέλετε να μας πείτε αν έχετε θέσει κάποιο στόχο με την ομάδα, είτε προσωπικό είτε ομαδικό, τι ονειρεύεστε για αυτή την ομάδα στο πρόσεχες μέλλον? Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να συμμετέχουν τα παιδιά σε αθλητικές δραστηριότητες. Δεν με νοιάζει αν θα είναι στο ποδόσφαιρο, αν θα είναι στο μπάσκετ, αν θα είναι στο βόλιο. Εγώ θέλω να βλέπω τα παιδιά να αθλούνται. Αυτό είναι το κύριο μέλημά μου και νομίζω όλου του αθλητικού συλλόγου. Να μην μένουν τα παιδιά εκτός γηπέδων. Φυσικά τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα ένα παιδί να αθλείται την καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει λόγος να πω παραπάνω, οπότε αυτό με ενδιαφέρει και προσπαθώ μέσω του συλλόγου αλλά και όλοι οι υπόλοιποι που βρισκόμαστε σε αυτή την ομάδα να δίνουμε επιλογές στα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι γυναίκα και να είσαι πρόεδρος σε ένα αθλητικό σωματείο? Όχι, δεν δυσκολεύομαι, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω, θα έπρεπε. Εντάξει, γιατί δεν είναι και ότι πιο συνήθες, ας πούμε, αυτό, γι' αυτό το ρωτάω. Εντάξει, όχι, δεν δυσκολεύομαι. Προς το παρόν. Έχουμε μάθει πάντως ότι είστε δυναμική γυναίκα και γι' αυτό το λόγο είστε και αυτή τη στιγμή πρόεδρος στον προεδρικό θόκο της ομάδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλες οι γυναίκες είμαστε δυναμικές. Τις ευκαιρίες πρέπει να αρπάζουμε και μια χαρά τα καταφέρνουμε παντού. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.